κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Τώρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε μια μέρα που όλη η Ελλάδα απεργεί. Καλησπέρα, Σταυρούλα Λούρου. Να πούμε καλησπέρα. Ότι υπάρχουν έντονες κινητοποιήσεις, κλειστό το κέντρο της Αθήνας. Όλα έχουν μείνει με τα χειρόφρενο, λεωφορεία, μετρό, ηλεκτρικός, πλοία. Το δημόσιο απεργεί. Όλοι φωνάζουν. Για ποιο λόγο? Για την ακρίβεια. Και όχι μόνο. Θα τα πούμε σε λίγο. Όπως επίσης θα ενημερώσουμε και πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία σήμερα. Ταλαιπωρία για το παιδευτικό κοινό, αλλά μια απεργιακή κινητοποίηση ώστε να περαστεί ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε κόσμο που να μην έχει να πληρώσει το ηλεκτρικό του ρεύμα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες τεράστιες χρεώσεις στο ρεύμα και που να μην μπορούμε να καλύψουμε την ανάγκη να πληρώσουμε τον ηλεκτρικό μας και να έχουμε η ΔΔΕ να πάει και να κόβει το ρεύμα στα σπιτάκια του Κοσμάκη. Δυστυχώς αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση. Έχουν φτάσει οι πολίτες να φωνάζουν και να λένε «πεινάμε». Με έμεινα κράτος αδιάφορο. Μας κοροϊδεύουν καθημερινά. Ο κόσμος υποφέρει. Έχει πει το ψωμί ψωμάκι. Ερχόμαστε σε λίγες εβδομάδες να έχουμε το Πάσχα. Θα πάμε να ψωνίσουμε. Χρυσό έχει γίνει. Και πάμε λοιπόν να δούμε πόσο χρυσό έχει γίνει. Πόσο χρυσό έχει γίνει το τραπέζι το πασχαλιάτικο. Έχει φτάσει το αρνί και το κατσίκι πάνω από 13 ευρώ. Πάνω από 13. Χρυσό το φετινό πασχαλινό τραπέζι. Ο κόσμος υποφέρει. Ο κόσμος υποφέρει. Ναι, υποφέρει γιατί ξαφνικά ήταν που ήταν δηλαδή οι τιμές φωτιά. Ξαφνικά εκτινάχτηκαν στα ύψη. Τώρα, άμα κοστίζει και 13 ευρώ το αρνί, τι Πάσχα να κάνει. Το θέμα δεν είναι μόνο το αρνί. Όλα έχουν ανέβει, όλα. Βέβαια. 30-40% αυξήσεις προς τα πάνω. Όλα. Πώς θα μπορέσει να πληρώσει ο νοικοκυρέος το πασχαλιάτικο τραπέζι, το πασχαλινό τραπέζι. Οι κύριοι, οι βολεμένοι, τρώνε με 100 κουτάλια και 100 χρυσά πιρούνια. Ούτε κοτόπουλο θα μπορούμε να αγοράσουμε. Όχι αρνί και κατσίκι, ναι, βέβαια, αφού έχει φτάσει 13 ευρώ το κιλό. Από 7 ευρώ και ναι, 8. Ναι. 13 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων, ολόκληρο. Αν θες παϊδάκι, σου λέει, εκεί άστο, έχει εκτιναχθεί. Ακόμα πάει, πιο πολύ μετά. Ανάλογα τι θέλει να πάρει ο καθένας. Το θέμα είναι τι θα συμβεί και τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να έχουμε πολίτες να υποφέρουν. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο πολίτες που να νιώθουν οι ίδιοι και να βιώνουν αυτή την κατάσταση και να δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα στον κόσμο. Γιατί φανταστείτε τώρα να θέλει άλλος να φτιάξει ένα, όπως έκανε μια ζωή, το πασχαλιάτικο τραπέζι του με το αρνάκι του, το κατσικάκι του, με όλα αυτά τα οποία λέει παράδοση και να μην έχει. Γιατί μας το έχουν στερήσει κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί? Το κράτος. Πάντα βάζοντας μπροστά βέβαια τον πόλεμο στην Ουκρανία, την πανδημία. Κάθε φορά έχει μια δικαιολογία. Ναι. Γιατί κύριε δεν μειώνετε το ρεύμα? Μειώστε επιτέλους. Μειώστε όλα αυτά που πληρώνουμε. Γιατί για ρεύμα πληρώνουμε ελάχιστο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Αν δείτε το λογαριασμό του ρεύματος, τα υπόλοιπα είναι αυτά, το οποίο είναι τσεκούρι και μαχαίρι στην καρδιά. Ως πότε?
Ως πότε θα πληρώνει ο Κοσμάκης? Ως πότε θα μας μαδάτε? Ως πότε θα μας πίνετε το αίμα? Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Είναι εξαγριωμένος. Και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί με την υπόθεση στην Πάτρα, που είναι πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε αφήσει όλα τα υπόλοιπα. Έχουν αφήσει τα κανάλια την επικαιρότητα που αφορά την τσέπη των πολιτών. Έχει βολέψει κάποιους η υπόθεση Πάτρας και δολοφονίας των τριών παιδιών και ενδεχομένως και της πιτρονικοκυράς. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην υπόθεση συγκεκριμένη. Όλα τα μέσα ενημέρωση ασχολούνται με αυτά. Και ο κόσμος δεν παίρνει χαμπάρι μέσω των καναλιών. Γιατί το χαμπάρι το παίρνει όταν πάει να πληρώσει. Όταν του έρχεται ο λογαριασμός στη ΔΕΗ, στο Θεό. Όταν του έρχεται ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ να πληρώσει τα διπλάσια και τα τριπλάσια. Όταν του έρχεται ο λογαριασμός στον κρεοπόλη να πληρώσει πολύ περισσότερο. Πάμε να δούμε λοιπόν, συνάδελφε, πες μας για αυτή την ακρίβεια. Πες μας για αυτό το πασχαλιάτικο τραπέζι το οποίο θα θυμίζει χρυσάφι. Αυτό θα είναι πασχαλινό τσουνάμι, δεν θα είναι πασχαλινό τραπέζι. Θα το πάρει το τραπέζι και θα το σηκώσει. Αλλιώς θα είναι πυρκαγιά. Μία από τις δύο λέξεις διαλέξτε και πάρτε. Σκεφτείτε λοιπόν ότι η παραγωγή, σύμφωνα με την διεπαγγελματική οργάνωση κρέατος και τον πρόεδρό της, τον κύριο Γίτσα, παίρνουν το κρέας προς 7,5 με 8 ευρώ το κιλό. Το πουλούν μάλλον. Φτάνει όμως στα χέρια του καταναλωτή, κυρίως λόγω των μεσαζόντων, κρατηθείτε στα 13 ευρώ το κιλό σήμερα, με αποτέλεσμα να πετάξει μέχρι την τιμή που ούτε μπορούμε να φανταστούμε τις τελευταίες ημέρες του Πάσχα, όπου γίνεται και γίνονται οι μαζικές, βγαίνουν μαζικά οι καταναλωτές στην αγορά προκειμένου να ψωνίσουν. Όσο δε για την ενέργεια, γνωρίζετε την κατάσταση, η ενέργεια έχει πετάξει στον αέρα και αυτή, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μείγμα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πληθωριστικό και δημιουργεί, Φίλιππε, όπως καταλαβαίνεις, μία τρέλα στον καταναλωτή, όπου οπουδήποτε και να σταθεί, για οποιοδήποτε προϊόν απαραίτητο εντελώς ημί, βρίσκεται προεκπλήξεως. Πάντως έχουμε καθημερινά εκατοντάδες φίλους τηλεθεατές να παίρνουν και να λένε τι γίνεται με το ρεύμα. Πόσο θα ακριβήνει ακόμα περισσότερο και θα αυξηθεί αυτός ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος και δεν έχουμε να πληρώσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί οι πολίτες δεν έχουν πλέον τα λεφτά. Έχουν βάλει μία θηλιά σε όλους μας. Τα χρέη πνίγουν τους Έλληνες. Και έχεις από την άλλη τους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν έρθει εντός εισαγωγικών ως πρόσφυγες, ως μετανάστες. Να κάνουν ζωή και γότα. Πάρτε και σπίτια, σας πληρώνουμε και ρεύμα, σας πληρώνουμε και φαγητό, σας τα πληρώνουμε όλα. Και ο Έλληνας να μην έχει να φάει. Αυτή δυστυχώς είναι η ελληνική πραγματικότητα. Ο Έλληνας να μην έχει να φάει και να έχει έρθει ο εντός εισαγωγικών μετανάστης, ο εντός εισαγωγικών μετανάστης, πρόσφυγας, εντός εισαγωγικών πρόσφυγας, και να κάνει ζωή και κότα, και ο Έλληνας να μην έχει μία στην τσέπη. Σκέψε ότι τους επιδοτούμε σπίτια, τους δίνουμε δωρεάν κατοικίες, σε άλλους επιδοτούμε, τους δίνουμε 450 ευρώ μισθό. Να δώσουμε και τα τηλέφωνα, ακούσουμε και τους τηλεθεατές μας. Όταν με τις αυξήσεις των μισθών έχουμε φτάσει στα 650 και ο άλλος χωρίς να κουνάει το χέρι του παίρνει 450 ευρώ, δεν θα βγει στον δρόμο να κάνει και μια δουλειά? Θα πάρει λοιπόν 450 και 450 900. Άρα τα λεφτά που παίρνει λοιπόν ένας οποιοσδήποτε φιλοξενούμενος, θα πω εγώ, σε αυτή τη χώρα, λαμβάνει πολύ περισσότερα από τον ίδιο τον κάτοικο της χώρας, ο οποίος δεν παίρνει καλά-καλά ούτε ένα πεντακοσάρικο στο χέρι του. Λοιπόν, η κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, πραγματικά θα είναι Πάσχα φέτος. Πάσχα όμως θα είναι μόνο για τους Έλληνες και τους χριστιανούς Ορθόδοξους. Οι οποίοι σηκώνουν καθημερινά, λυπάμαι που λέω τη λέξη Σταύρο, αλλά σηκώνουμε στις πλάτες μας όλη την οικονομία
μα όλη την οικονομία όλων όσων βρίσκονται εδώ, νομίμως ή παρανόμως. Οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε και οι πρόσφυγες, εντός εισαγωγικών πρόσφυγες, ζουν ζωή και κότα στη χώρα. Ο Έλληνας δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του. Δεν έχει να πληρώσει το σούπερ μάρκετ. Δεν έχει να πληρώσει το νερό. Εδώ η ΕΙΔΑΠ τι κάνει. Έχει σαρώσει όλα τα σπίτια και κόβει το νερό. Να χρωστάς τρεις λογαριασμούς πάνω από 100 ευρώ στο έχουν κόψει. Πάμε να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε στον κύριο Χρήστο. Ακούσουμε τηλεθεατές. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Φίλιππα. Σας ακούμε κύριε Χρήστο. Συγχαρητήρια. Είστε ο πρώτος που είπατε για την απεργία που γίνεται στην Αθήνα. Όλοι οι άλλοι είναι μούγκα. Κύριε Φίλιππε, αυτό με αυτούς που έχουμε πάθει, είμαστε ένα ζευγάρι, παίρνουμε 1.200 ευρώ το μήνα και οι δύο συνταξιούχοι. Πληρώνουμε 800 ευρώ δάνειο, εργατική κατοικία και δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τίποτα. Ήρθε το ρεύμα, προχτές πλήρωσα 400 και τώρα ήρθε έναντι άλλα 250. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Αυτό μας έχουν κάνει από που ήμασταν, νοικοκυρέοι μας έχουν κάνει ζητιάνους αυτοί οι αλήτες που έχουμε μπλέξει με τους αλήτες αυτούς. Κύριε Φίλιππα, αυτοί οι τέσσερις, το ρεύμα γιατί είναι ένα ακριβό, αυτό το ρεύμα που είναι αγαθό του Έλληνα. Γιατί δεν φωνάξτε όσο μπορείτε, βάλε κόμμα κύριε Φίλιππα να σε ψηφίσουμε όλοι. Με τα τομάρια που έχουμε μπλέξει. Τι μου πήγε στην Κοζάνη. Τι πήγε στην Κοζάνη που έκλεισε τους λιγνίτες. Τους λιγνίτες έκλεισε κύριε Φίλιππα και πληρώνουμε το ρεύμα. Δεν μπορούμε. Έχουμε αγανακτήσει. Τι να σας πω άλλο. Δεν μπορούμε. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπατε κύριε Χρήστο. Είμαστε νοικοκυρέοι και καταντήσαμε ζητιάνοι. Μπράβο. Έχουν τέσσερις εταιρείες. Οι τέσσερις εταιρείες που έχουν το ρεύμα. Αυτοί είναι όλοι, οι τέσσερις εταιρείες είναι του Μητσοτάκη, είναι η κόρη, είναι ο Γερεπετρίτης, ο γαμπρός, όλοι αυτοί μας ρουφάνε το αίμα, όλοι. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Σπύρο. Κύριε Σπύρο, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Φίλιππο. Σας ακούμε κύριε Σπύρο. Αυτοί οι άνθρωποι, σε παρακαλώ, δεν έχουν ούτε ιερών, ούτε όσιων. Βγαίνουν στην τηλεόραση, τα ψέματα τα οποία λένε συνέχεια, πρώτα για τα ανατομικά που έχουμε επικοινωνήσει πάλι. Τίποτα. Δεύτερο, έχω ένα ξάδερφο πρώτο στην Αυστραλία και τα ραδιόφωνα στην Αυστραλία, σε παρακαλώ μου λέει το παιδί, ναι, ότι λένε τέτοιοι ψεύτες, αυτή η κατάσταση με αρχηγό το Μητσοτάκη δεν έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Και από την ημέρα που ήρθε, σε παρακαλώ κύριε Φίλιππα, όλες οι καταστροφές, σεισμούς, φωτιές, φωτιά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου σήμερα. Θα τα πούμε σε λίγο. Τι άλλο περιμένει αυτός ο άνθρωπος, σε παρακαλώ, και δεν σηκώνεται να φύγει ο κερατάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Ρούλα. Εμείς λέμε είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας. Γίνονται απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέμε στο Σύνταγμα, πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται εκεί να διαμαρτυρηθεί για την ακρίβεια και για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ρούλα. Κυρία Ρούλα, καλησπέρα σας. Κύριε Κομπούρη, καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω ένα παράπονο ότι ζούμε στην πατρίδα μας και είμαστε σαν ξένοι. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα και όλα τα δικαιώματα τα έχουν οι αλλοδαποί, οι οποίοι δεν έχουν δώσει ένα ευρώ, ένα ένσημο να πληρώσουν. Δεν ξέρω γιατί αυτό το κυνηγητό των Ελλήνων χριστιανών. Δεν μπορώ να το καταλάβω και σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς που έχετε το βήμα και έχετε το λόγο, πρέπει να μας βοηθήσετε όλους εμάς τους Έλληνες, τους κατατρεγμένους, οι οποίοι είμαστε πρόσφυγοι στην πατρίδα μας, να μας βοηθήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να βρούμε μία λύση. Δεν ξέρω πώς θα την βρούμε αυτή τη λύση, αλλά εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε, νομίζω. Να είστε καλά κύριε Ρόλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Παντελή. Κύριε Παντελή, καλησπέρα σας. Έλα Φίλιππα μου, καλημέρα παιδί μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Και η παρέα σου. Δεν μου λένε μωρέ Φίλιππα μου, τόσο πολύ ζώα είναι αυτοί οι Έλληνες, ρε παιδί. Δηλαδή είμαστε τόσο κουτορνίθια είμαστε. Είπε ο Κούλης ότι θα φορολογήσει το 90% από τα κέρδη. Και σήμερα λέει η ΔΕΗ είναι χρεωμένη 180 εκατομμύρια. Δηλαδή μας κοροϊδεύουνε, μωρέ,
Δεν ξέρω τι να πω, αργά μου την κόλαση. Να γίνει ο πόλεμος με την Τουρκία να μας κατα... να μας έχουν 400 χρόνια. Καλύτεροι θα είμαστε, Φίλιππέ μου. Καλύτεροι θα είμαστε. Που να τους πάρω διάλος, να μην προλάβουν να κάνουν Χριστού Πάσχα. Σε αυτό που είπατε, να πούμε ότι θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη, να λέει το εξής. Ότι βέβαιο ότι θα έχουμε ρεύμα με δελτίο και διακοπές ρεύματος. Άκουσον, άκουσον. Πάμε τον ακούσουμε. Θα τον δούμε. Πάμε πρώτα σε γραμμή. Πάμε να ακούσουμε. Κυρία Αγγελική, καλησπέρα σας. Κυρία Αγγελική, σας ακούμε. Ακούστε κύριε Φίλιππα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, για όλα. Να είστε ακούστε, καλά. Με τη σειρά. Πρώτον, το πρώτο κόλπο ήταν με τις συντάξεις που μας κάνανε. Για να τα πάρουν να τα δώσουν στους λαθρομετανάστες. Το δεύτερο κόλπο που έχει γίνει είναι τώρα με το ρεύμα. Γι' αυτό βάλανε το κόλπο του αιώνα. Αυτά όλες οι προσαυξήσεις πάνε σε αυτούς. Σε αυτούς όλους που έχουν μαζευτεί εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς το λέω και πονάει η καρδιά μου. Και δεύτερον, η Εκκλησία, κύριε Φίλιππα, πού είναι οι πατριάρχες και όλοι αυτοί οι δεσπότες? Ποιος είναι ο ρόλος τους, κύριε Φίλιππα, στην κοινωνία? Να κάθονται και να κάνουν τις σκυλάρες τους μέχρι εκεί, συγγνώμη που μιλάω έτσι, ή να μπαίνουν κάθε πρωί σε αυτά τα αυτοκίνητα, τις λιμουζίνες που έχουν με τους οδηγούς, και να βάζουν ένα κατοσάρικο στην τσέπη και να περνάνε τις γειτονιές και να λένε ποιος έχει να φάει σήμερα, ποιος δεν έχει? Είμαι πολύ αγανακτισμένη. Πολύ. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Κόβουν τα ρεύματα, αφήνουν τους ανθρώπους, δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, κύριε Φίλιππα. Πού να απευθυνθούμε, πού να πούμε τα παράπονά μας, πέστε μου. Πού, ποιος θα μας ακούσει? Όποιος μιλάει κάτι εναντίον, τον βάζουν φυλακή, τον πάνε με έτσι, τον χαταβουλιάζουν από το πρόσωπο της γης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ, κύριε Φίλιππα. Με συγχωρείτε για την ένταση. Να είστε δικαιολογημένη η έντασή σας. Πάμε στην κυρία Ευαγγελία. Κυρία Ευαγγελία, καλησπέρα. Σας ακούμε, κυρία Ευαγγελία. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Κυρία Ευαγγελία, μας ακούτε? Ναι, ναι. Σας ακούμε, κυρία Ευαγγελία. Ναι. Βούρη. Σας ακούμε, σας ακούμε. Ναι. Ακούστε, εγώ με τον άντρα μου συγκεντρώνω 13.000 ευρώ το χρόνο. Ποιος μιλάει? Δεν βγήκα εγώ στον αέρα. Είσαστε στον αέρα. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, κυρία Ευαγγελία. Ναι, εγώ δεν μιλάω. Εσείς μιλάτε, εσείς μιλάτε, κυρία Ευαγγελία. Και δεν μου, και παίρνω 440 το μήνα. Δεν μου δίνει τα βοήσιμα. Έχω 2 φορές καρκίνο. Έχω 80% αναπηρία. Όλα τα πληρώνω, εκτός τα φάρμακα που μου δίνει ο κολόγος δεν πληρώνονται. Ταξί που πάει και έρχομαι, στο κούρκουλο επάνω, τα πληρώνω όλα. Ένα πιανάκι έχουμε, φέτο παγώσαμε από το κρύο, ούτε καλοριφέρ έχουμε πετρέλαιο τώρα 10 χρόνια να βάλουμε τίποτε. Μπαίναμε μέσα στα ρούχα με το παιδί μου και τον άντρα μου για να ζεσθενόμαστε. Και μας είδε το ρεύμα 365 ευρώ, ούτε σιδερώνω ρούχα, για το όνομα του Παναγιές. Και οι ξένοι τρώνε, πίνουνε. Και εμείς οι Έλληνες κοιτάζουμε σαν τα σκυλάκια τα πεινασμένα. Για το όνομα του Παναγιές, κάνετε κάτι για την κοινέλμα την Ελλάδα και για το λαό τον Έλληνα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ευαγγελία σας. Μου. Να είσαστε καλά. Πάμε στον κύριο Αριστίδη. Κύριε Αριστίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καμπούλη. Σας ακούω. Τα παράπονα είναι μεγάλα και πολλά, βέβαια. Λοιπόν, ότι πεινάμε, είναι γεγονός και είναι και ψευτές. Εντάξει, έχουμε 1,5 χρόνο που δεν έχουν δώσει τα χρήματα του COVID από τα ενίκια. Και από τα άλλα μας βάζουν συν προσαυξήσεις αυτά που οφείλουμε εμείς. Μεγάλες προσαυξήσεις στα πάντα. Ψεύτες, τίποτα άλλο.
Να είσαστε καλά, κύριε Σας Στήμα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά. Συνεχίζετε εσείς να επικοινωνείτε στο 211-400-2400. Έχει πραγματικά κοκκινήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε πρώτα να δώσουμε Gold Reaction Collagen και αμέσως μετά θα ακούσουμε και άλλες γραμμές τηλεθεατών. Αγανακτισμένοι οι τηλεθεατές. Αγανακτισμένη η κοινωνία. Σήμερα κλειστό το κέντρο της Αθήνας. Σήμερα απεργούν όλοι μα όλοι. Γίνεται το έλα να δεις. Αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει χιλιάδες εργαζομένους και πολίτες στο κέντρο της Αθήνας διαμαρτυρόμενοι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Για την ακρίβεια και την ανέχεια που ζουν οι Έλληνες πολίτες. Πάμε όμως λίγο να δώσουμε Gold Reaction Collagen στο 211-1600 και πάμε να δώσουμε το νούμερο ένα κολαγόνο της αγοράς. Φούρσις κουρκουμίνη, φούρσις βιταμίνες είναι εδώ για εσάς για να σας βοηθήσει, να βοηθήσει τον οργανισμό σας, να βοηθήσει την υγεία σας. Τώρα λοιπόν, Gold Reaction Collagen, η λύση για να έχουμε μια καλύτερη ζωή και δώρο για όλους εσάς, 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, ένα κολαγόνο, μα τι κολαγόνο και υαλουρονικό μαζί. Κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε έτσι πολλές φορές, γιατί πολλά πράγματα, ειδικά όταν είναι ωφέλιμα για μας και τον οργανισμό μας, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να τα εμπεδώσουμε για τα καλά. Το κολαγόνο το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο κολαγόνο και υαλουρονικό, εννοείται ότι είναι μία φόρμουλα εξαιρετική για εμάς, για την υγεία μας και πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ καλό. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό έχει μέσα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C μας ανεβάζει το νοσοποιητικό. Να σας πω για το μαγνήσιο, να σας πω για το MSM, να σας πω για το συνένζυμο Q10. Όλα αυτά τα οποία μπορούν και βοηθούν πάρα πολύ τον οργανισμό. Θέλω να σας πω ότι το κάθε ένα μπουκάλι κολαγόνο είναι 500 ml. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι πίνοντας καθημερινά τα 20 ml που είναι το καπάκι της συσκευασίας, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ένα το μπουκάλι έναν ολόκληρο μήνα. Που σημαίνει ότι έχετε 2 ολόκληρους μήνες υγείας με τη συγκεκριμένη προσφορά της TV Forum. Όλοι όσοι μας βλέπετε από το σπίτι και όλοι όσοι έχετε θεματάκια στις αρθρώσεις, ειδικά τώρα με τις αλλαγές και τις μεταπτώσεις θερμοκρασίας και του καιρού, νομίζω ότι πραγματικά έχετε όλοι σας και φροντίζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φροντίσετε την υγεία σας και τον οργανισμό σας. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη, ροδάκινο. Θα μου πείτε, μα καλά, έχει και γεύση ροδάκινο, έχει και ωραία γεύση, πάει να πει ότι ενδεχομένως έχει και πάρα πολύ ζάχαρη? Όχι. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Καλά ακούσατε, είναι χωρίς ζάχαρη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευγευστό και πάρα πολύ ευχάριστο στο να το πίνουμε. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. 211-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας. Πάμε κυρίες και κύριοι, έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο. Ο κόσμος υποφέρει, ο κόσμος πεινάει και από την άλλη έχουμε τους εντός εισαγωγικών μετανάστες να τρώνε και να πίνουνε και να περνούν ζωή και κότα. Καλησπέρα σας κύριε Σπύρο. Καλησπέρα και συγχαρητήρια κύριε Καμπούργη για την εκπομπή. Να είστε καλά. Για τη δύναμη που δίνεται στο λαό μέσα από αυτό το βήμα. Λοιπόν, το παντοδύναμο μήνυμα είναι ένα. Να τσακιστεί, να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Να πείσουν τα παραμύθια, μετανάστες κτλ. Να τσακιστεί, να φύγει, διότι ο κόσμος αφενός πεινάει και το βλέπουν και δεν έχουν βγει έξω στην αγορά βέβαια να αφογκράζονται το μήνυμα του λαού. Και δεύτερον, ο κόσμος πεθαίνει. 28.000 περίπου είναι οι θάνατοι με τα χθεσινά στοιχεία από την πανδημία. Αυτοί τι κάθονται, να κάνουν τι, τι ρετουσάρουν, τι φτιάχνουν. Αυτά που δεν φτιάχνονται, το παραμύθι να σταματήσει. Η εκκλησία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτε. Ο κόσμος πάλι, και το πρωί που βγήκα έξω μια βόλτα, ξέρετε που τον είδα.
στους κάδους των σκουπιδιών και έκανε ότι έψαχνε δηλαδή να πάρει χαρτόκουτα, ενώ στην ουσία άνοιγε τις σακούλες και το παρατήρησα. Εγώ θα σας πω το εξής, λοιπόν, κύριε Σπύρο. Αυτό, εδώ, στο κανάλι, εδώ στο κανάλι έχουμε ένα ακροπολίο κοντά, όπου πετάει κάποια πράγματα ο κρυοπόλης. Ναι. Τα κομμάτια που έχουν μείνει. Σχεδόν κάθε μέρα, μετά το μεσημέρι, πάνε ηλικιωμένοι και ψάχνουν τα σκουπίδια στον κάδο εδώ, στην Καλλιθέα, ναι, και παίρνουν αυτά τα κομμάτια που, έχουν, που έχει πετάξει ο κρυοπόλης και τα παίρνουν για να φάνε στο σπίτι τους. Σε συγχαίρω και πάλι, σε συγχαίρω. Να είστε καλά. Πάμε, ναι, να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γαμπούρη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαστε καλά. Θέλω παρακαλώ κάτι να σας ρωτήσω. Έχουμε ταξιδέψει μαζί στο εξωτερικό, δεν με θυμόσαστε. Τη χώρα δεν θα την αναφέρω. Θέλω να πω, έχω εγγονάκια, ένα τριόχρονο, το οποίο δεν μπορώ να ανοίξω τηλεόραση, αλλά κάποια στιγμή κάτι θα δει. Με τα τατουάζ, στους μαγείρους. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και τώρα μου ζητάει και αυτό, παίρνει ένα μολύβι να το κάνω τατουάζ. Όλοι οι μαγείροι κάνουν αυτό το πράγμα. Και ακόμη και στα τηλεπαιχνίδια με τατουάζ. Και τους συγχαινόμαστε. Αυτό το πράγμα επιτρέπεται. Μάλιστα κύριε Μιχάλη μου, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, πάμε να δούμε, να δούμε τι λέει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Ο οποίος τι λέει, ότι είναι λέει, βέβαιο ότι θα έχουμε ρεύμα με δελτίο. Καθώς λέει και διακοπές ρεύματος. Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Δεν έχουμε καμία έλλειψη φυσικού αερίου. Το παιχνίδι γίνεται στη Χονδρική. Τις αυρίζουν όχι απλά ουρανοκατέβατα. Είναι ανέλπιστα κέρδη. Κερδοσκοπία την έχω ονομάσει εγώ. Okay. Είναι βέβαιο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα αυξηθεί η ζήτηση, yeah, και αν έχουμε προβλήματα με τη ροή του φυσικού αερίου, θα έχουμε περίπου ρεύμα με δελτίο. Τι ρεύμα με δελτίο? Ρεύμα δελτίο. Τι λέτε κύριε? Τα ακούσαμε κι αυτά. Τι μας περιμένει? Τι μας περιμένει? Τι άλλο θα δούμε? Τι άλλο θα ζήσουμε? Τι άλλο θα ζήσουμε? Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Κυρία Έφη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε κύριε Έφη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε, είστε καλά. Μοναδικός που τα βγάζετε όλα στη φορά. Να είστε καλά. Μας έχουν όλοι αποκλείσει από κάθε τι. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Παίρνω 390 ευρώ σύνταξη. Μου ήρθε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κοινόστα και δεν μπορώ να το πληρώσω. Μου κόψαν το ΕΚΑΣ. Δώρα. Πού θα τα πληρώσω αυτά εγώ? Παίρνει παιδιά με συμβάσεις. Τα δυο. Γιατί δεν τους κάνει όλους να έχουν μια δουλειά να ζήσουν τα παιδάκια? Τι μου έχουν τους ξένους, τους αλλοδαπούς, έχουν τις καλύτερες δουλειές, ξέρω εγώ, στο Δήμο, και έχουν τις καλύτερες δουλειές και προηγούνται από τα δικά μας παιδιά. Και παίρνει και 500 ευρώ ο καθένας. Τα δικά μας παιδιά γιατί, εγώ γιατί? Ένα χάπι παίρνω που έχω την καρδιά, τον πληρώνω 70 ευρώ και μου έχουν κόψει και το ΕΚΑΣ, το οποίο είναι αντιπικτικό. Πώς θα ζήσουμε εμείς? Ας φωνάξουνε. Τα κανάλια, κανένα κανάλι δεν βγαίνει. Ασχολούνται με κάτι άλλο αμέσα. Κυρία Μαρία μου, να είσαστε, κύριε Έφη μου, να είσαστε καλά. Πάμε στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε κυρία Μαρία. Ναι. Θέλω να σας πω πολύ μπράβο για την εκπομπή σας, γιατί είσαστε ο μόνος που τα βγάζει και είσαστε αντικειμενικός. Αλλά θέλω να πω και ένα άλλο πράγμα. Βεβαίως. Όλοι οι περισσότεροι που φωνάζουν, πώς βγήκε ο Μητσοτάκης μόνος του, δεν βγήκε. Τον βγάλανε οι υπόλοιποι. Ένα 70% πήρε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, τώρα όλοι μαζί πρέπει, και αυτοί που τον βγάλανε και οι υπόλοιποι, πρέπει να τον ρίξουμε να τελειώνουμε. Μόνο αυτό ξέρω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Ο κόσμος αγανακτισμένος, ο κόσμος προβληματισμένος και ο κόσμος βλέπουμε να φοβάται την επόμενη μέρα. Να φοβάται την επόμενη μέρα. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Χτυπάει η κουδούνα, χτυπάει ο κόκκινος αγερμός. Ότι θα ζήσουμε στιγμές και καταστάσεις που δεν έχουμε φανταστεί. Κυρία Άννα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Είμαι μονογονεϊκή.
Ναι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι μονογονεϊκή. Έπαιρνα ένα επίδομα αλληλεγγύης 125 ευρώ και μου τα κόψανε. 125 ευρώ. 125 ευρώ και κόψαν και τα 125 ευρώ. Γιατί δούλεψα 5 μήνες το καλοκαίρι εποχικά και το Α21. Έρχεται η ΔΕΗ όλα αυτά, δεν έχω τίποτα για το παιδί. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Μας λέτε δεν έχετε τίποτα για το παιδί σας. Ναι. Είσαστε άνεργοι αυτό το διάστημα. Ναι. Και πώς ζείτε, κυρία Μαρία. Κυρία Άννα. Κυρία Άννα, πώς ζείτε. Δεν ξέρω. Σας βοηθάει κάποιος. Όχι. Με κυνηγάει και η τράπεζα. Τίποτα. Κυρία Άννα μου, κουράγιο και ο Θεός να μας βοηθήσει όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε, κύριε Μαρία. Μάλιστα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα και στο πάνελ σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Καμπούρη, εγώ θέλω να πω το εξής. Σας ακούμε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πείτε μας, σας ακούμε, κύριε Μαρία. Κύριε Καμπούρη, που έχουμε αυτά τα πράγματα που τραβάμε, την πείνα, την ακρίβεια. Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος να πάει στο Σύνταγμα έξω, να λιτζάρει αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή διαμαρτυρία και πορεία στο Σύνταγμα. Δηλαδή, εμείς, να βλέπουμε εικόνα από το Σύνταγμα, γιατί παρακαλώ. Γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε να πάμε όλοι έξω από το Σύνταγμα. Μάλιστα, κυρία Μαρία μου, σας ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πια, δεν μπορούμε πια, δεν είμαστε όλοι. Ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε Καραμαλίδες. Ντροπή σε αυτή την κυβέρνηση, ντροπή. Να ξεκουμπιστεί, να φύγει. Μάλιστα. Τώρα κυβερνάει, σήμερα το πρωί ο κύριος ο γιο Άδωνης Γεωργιάδης μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας. Είπε, λέει, ότι όταν βγαίνει έξω και βρίσκει πιλού του, λέει, τι κυβερνησάρα είναι αυτή. Μάλιστα. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι ο κόσμος έχει την πλήρη αγανάκτηση και το χειρότερο ακόμα είναι απογοητευμένος. Χειρότερο είναι αυτή η απογοήτευση. Το χειρότερο είναι η αυτή η απελπισία. Αυτή η απελπισία η οποία κάνει τον κόσμο πολλές φορές να μην έχει όρεξη να σηκωθεί ούτε από την καρέκλα του. Να μην έχει τη διάθεση και να μην αντέχει ούτε να υψώσει τη φωνή του. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Πάμε στον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Γεια σου, κύριε Καμπουρίδη. Σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, ήθελα να σου πω δύο κουβέντες. Εγώ είμαι από τους πρωτοκλασσάτους, είμαι γέρος, που με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, με τα εγγένειά του, που έχω έρθει με πολιτικούς που δεν υπάρχουν στη ζωή και ιδρύσανε το σταθμό. Λέγομαι Σταμούλης Γιάννης. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, προχθές ο Τσίπρας βγήκε και είπε ότι αυτή τη στιγμή, λέει, η ΔΕΗ έχει, λέει, διευθυντάδες και 1,000 που παίρνουν μισθούς δεν ξέρω τι. Δεν μας είπε 100.000 που παίρνουν από 13-14.000 κιλοβάτερες το χρόνο δωρεάν. Μάλιστα. Σημαντική παρατήρησή σας, κύριε Γιάννη. Σημαντική παρατήρησή σας. 13-15.000 κιλοβάτερες το χρόνο δωρεάν, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Δεν είμαι εναντίον, αλλά να μην μας βγαίνει και μας λέει τις μαλακίες. Παρακαλώ, να είμαστε προσεκτικοί στις εκφράσεις μας. Πάμε, επειδή έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, πάμε μέχρι να ακούσουμε γραμμές. Πάμε να δώσουμε Golden Reaction College. Πάμε πρώτα να ακούσουμε την κύρια Μαρία. Κύρια Μαρία, ναι. Κύρια Μαρία, σας ακούμε. Φίλιππε, καλημέρα παιδί μου. Καλησπέρα σας. Δεν θα πω για ακρίβειες και τέτοια, γιατί είναι όλα γνωστά πια σε όλο τον κόσμο. Θα σας πω μόνο ότι όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε είναι άνανδροι. Είναι ελεηνοί, όλους τους πληρώνουμε τσάμπα, δεν έχουν ούτε ένα ένσημο στη ζωή τους, χαραμοφάιδες. Τα παιδιά μας όλη δουλειά. Ο γιος μου χειρουργήθηκε, χρωστάνε 2 χρόνια από σοβαρά χειρουργία. Δυστυχώς, αρρωστήσαμε, δεν μας πληρώνουνε, ούτε τα φάρμακά μας δεν μας δίνουν, τα πληρώνουμε εμείς. Να φύγουνε, ελεηνοί,
τεμπέληδες όλοι τους. Το παιδί μου έχει 10.500 ένσημα βαρέα ανθυγιεινά με χειρουργία. Δυστυχώς, κύριε Φίλιππε. Φίλιππε, όχι, κύριε Φίλιππε, παιδί μου. Είσαι ο μοναδικός, σ' ακούω, σε σέβομαι τις απόψεις σου και χειροκροτώ αυτά που λες. Να σε έχει ο Θεός καλά, να μπορείς καλά. Πάντα να λες την αλήθεια. Καλή σου μέρα, να παιδί μου. Καλά. Να είσαστε καλά. Πάμε γρήγορα να δώσουμε Golden Reaction College για να ακούσουμε και άλλες γραμμές τηλεθεατών. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι χρέος μας να ακούμε τους πολίτες, να ακούμε όλους εσάς. Να ακούμε τη δική σας φωνή. 2.11.600 με 39 ευρώ, 2 Golden Reaction Collagen για όλους εσάς, φούλση γκουρκουμίνη, φούλση βιταμίνη για να έχουμε καλή υγεία. Προλαμβάνει την οστεοπόρωση, θα ξυπνάτε το πρωί και δεν θα πονάτε, καθώς επίσης τι κάνει, δημιουργεί ένα τείχος προστασίας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Golden Reaction Collagen λοιπόν, 2 μπουκάλια για εσάς, στο 2.11.600, φούλ κουρκουμίνη, φούλ βιταμίνες και δώρο 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για όλους. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, ένα κολαγόνο, μα τι κολαγόνο, κολαγόνο και γυαλουρονικό μαζί. Κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε έτσι πολλές φορές, γιατί πολλά πράγματα, ειδικά όταν είναι ωφέλιμα για μας και τον οργανισμό μας, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να τα εμπεδώσουμε για τα καλά. Το κολαγόνο το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο κολαγόνο και γυαλουρονικό, εννοείται ότι είναι μία φόρμουλα εξαιρετική για εμάς, για την υγεία μας και πραγματικά μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και γυαλουρονικό έχει μέσα πάρα μα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C μας ανεβάζει το νοσοποιητικό. Να σας πω για το μαγνήσιο, να σας πω για το MSM, να σας πω για το συνένζυμο Q10. Όλα αυτά τα οποία μπορούν και βοηθούν πάρα μα πάρα πολύ τον οργανισμό. Θέλω να σας πω ότι το κάθε ένα μπουκάλι κολαγόνο είναι 500 ml. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι πίνοντας καθημερινά τα 20 ml που είναι το καπάκι της συσκευασίας, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ένα το μπουκάλι έναν ολόκληρο μήνα. Που σημαίνει ότι έχετε 2 ολόκληρους μήνες υγείας με τη συγκεκριμένη προσφορά της TV Forum. Όλοι όσοι μας βλέπετε από το σπίτι και όλοι όσοι έχετε θεματάκια στις αρθρώσεις, ειδικά τώρα με τις αλλαγές και τις μεταπτώσεις θερμοκρασίας και του καιρού, νομίζω ότι πραγματικά έχετε όλοι σας και φροντίζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φροντίσετε την υγεία σας και τον οργανισμό σας. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη, ροδάκινο. Θα μου πείτε, μα καλά, έχει και γεύση ροδάκινο, έχει και ωραία γεύση, πάει να πει ότι ενδεχομένως έχει και πάρα πολύ ζάχαρη? Όχι. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Καλά ακούσατε, είναι χωρίς ζάχαρη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευγευστό και πάρα πολύ ευχάριστο στο να το πίνουμε. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. 2.11.1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας. Πάμε κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τη δική σας φωνή, πάμε να ακούσουμε την κυρία Ειρήνη. Η κυρία Ειρήνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Φίλιππε. Σας ακούμε, κύριε Ειρήνη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαστε καλά. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Λοιπόν, δύο επισημάνσεις. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε είναι συνταξιούχοι οι περισσότεροι. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, να είστε σίγουροι ότι θα πάνε και θα ξαναψηφίσουν πάλι τα ίδια κόμματα, αυτά που μας κυβερνάνε από τη Χούντα, από τη μεταπολίτευση και μετά. Ωραία, πάει αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουν μαζέψει όλους τους μετανάστες εδώ πέρα και πρέπει να βγει ένα έξω κοινοβουλευτικό κόμμα, να ενωθούν όλα τα μικρά δεξιά κόμματα, να φτιάξουν ένα κόμμα για να μπορέσουν να φύγουν. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Παναγιώτα. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, κυρία Παναγιώτα. Μου λέμε μια χαρά για να το ακούμε και να χαιρόμαστε. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν πάνε καλά τα πράγματα.
δεν πάνε καθόλου καλά. Θέλω να σας πω κάτι χωρίς να καταχρεστώ πάρα πολύ χρόνο. Από το 2010, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, αυτή τη χώρα ελληνικές κυβερνήσεις δεν την κυβερνούν. Την κυβερνούν αυτοί οι ξένοι, στους οποίους πουλήσαμε μέχρι και την Ακρόπολη. Έτσι, με τα μνημόνια και με όλα αυτά. Θα σας πω και κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός από την ακρίβεια που δεν θα έχουμε σε λίγο να φάμε και αν έχουμε ένα πιατάκι φαγητό θα το μοιραζόμαστε με τον γείτονά μας απέναντι ή με όποιον μπορούμε για να επιβιώσουμε όπως επιβιώσουμε, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, ξέρω ότι θα το κάνετε, να μπείτε στο Facebook στο προφίλ της κυρίας Αριάδνης Νούκα, να δείτε έναν λογαριασμό ρεύματος που ήρθε σε έναν άνθρωπο άμυρο 195.000 ευρώ 016,51 ρήτρα αναποσαρμογή σε 6 μήνες μαζί με το λογαριασμό. Μπείτε μέσα στο προφίλ της κυρίας Νούκα, δείτε το και βγάλτε το στον αέρα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Μας κυβερνάνε ψεύτες, κλέφτες και απατεώνες. Ο ένας μετά τον άλλον που διαδέχονται την Πρωθυπουργία αποδεικνύονται πιο ψεύτης και πιο λοποδίτης από τον προηγούμενο. Και κάτι άλλο. Δεν βγαίνουν στο πεζοδρόμιο, δεν βλέπουν τον κόσμο που φωνάζει, που πεινάει. Και το τελευταίο για να κλείσω. Αυτό το διχίλιαρο της Αττικής Οδού, τι έγινε και το συζητάνε τρεις μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι όπως και εγώ που περάσαμε με το ΙΠΑΣ. Πρέπει να κάνουμε και αίτηση. Αφού έχουμε τα στοιχεία μας ότι περάσαμε με το ΙΠΑΣ. Άρα το ψέμα πάει σύννεφο. Δυστυχώς βλέπουμε, κύριε Γιώργο, να είσαστε καλά. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όλο δίνουν και ποτέ δεν φτάνουν στις τσέπες των πολιτών. Όλοι μοιράζουν λεφτά και πάρτε και πάρτε και πάρτε. Όλα τα πήραμε, να μην πω τι πήραμε, λεφτά δεν πήραμε πάντως. Δυστυχώς, αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Καλησπέρα σας. Κύριε Αντώνη. Ναι, ναι. Σας ακούμε, κύριε Αντώνη. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ακούστε με σας παρακαλώ. Είμαι 44 ετών. Επειδή λένε πολλά οι Έλληνες γενικότερα, έχω να πω ότι σήμερα μετά από 80 χρόνια σχεδόν είναι η 6 Απριλίου 2022. 6 Απριλίου 1941 έγινε η αντίσταση των Ελλήνων στη γραμμή οχυρών μεταξύ αντίον των Γερμανών. Μιλάει η ΔΕΗ για δελτίο ρεύματος και διακοπές ρεύματος. Εμένα οι παππούδες μου δεν δώσαν τη ζωή τους και πήραν παράσημα τους συμμάχους για να είναι η χώρα μου σε αυτή την κατάντια. Και κάτι άλλο να πω, ότι ξεχνάνε μια φράση που είπε ο συγχωρεμένος ο Χάρη Κλίν, ότι οι Έλληνες όταν πάνε να ψηφίσουν πολιτικά αυτοκτονούν. Σε άλλη χώρα κανονικά οι Έλληνες αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν είναι η λεγόμενη αποχή. Τώρα είμαι ακραίος, αλλά θα το πω, είναι ότι κανονικά αυτοί που δεν ψηφίζουν, όχι αυτοί που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή είναι κατάκητοι ή πολύ μεγάλη ηλικία, έπρεπε να αφαιρείται η ελληνική ηθαγένεια και να εξορίζονται την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν η πατρίδα μας να είναι σε αυτή την κατάτεια, να έχουμε πολεμήσει τόσους λαούς ανά αιώνες και να έχουμε τώρα μια Γερμανία η οποία έχει κάνει προτεκτοράτο μαζί με την Αμερική την χώρα μας. Και κατά τα άλλα μας νοιάζει μόνο ο τουρισμός. Ο τουρισμός δεν είναι βαριά βιομηχανία. Υπάρχει η γεωργία, υπάρχει η κτηνοτροφία και άλλα πολλά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαι τρομερά δυσαρεστημένος και απορώ τι άλλο χρειάζονται οι Έλληνες και για να ξεσηκωθούν ή έστω μια ομάδα Ελλήνων. Μάλιστα. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Αλεξία. Κυρία Αλεξία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε, κύριε Αλεξία. Σας συγχαίρω για την εκπομπή σας. Να είσαστε καλά. Εγώ είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Δυστυχώς έπεθα από το Ζενίδη στον Αδύρ. Πιο κάτω δεν πάει. Εκείνο που θέλω να σας πω, εκτός της τρομερής ακρίβειας και το μεγάλο ρεύμα που μου ήρθε, θέλω να σας πω το εξής. Έχετε ασχοληθεί με αυτά τα ρημαδοφάντς που μας παίρνουν απίθανες ώρες και μιλάνε απέσια, εφόσον ξέρουν ότι δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερο. Μας κάνουν προσφορές και μας κλείνουν και τα τηλέφωνα και μας απειλούν. Έχετε ασχοληθεί με όλο αυτό το κύκλωμα που είναι ανάθεμα την ώρα τα φαντς? Τα έχετε ασχοληθεί? Τα φαντς, να ενημερώσουμε στους τηλεθεατές που έχουν πάρει τα δάνεια που έχουμε πάρει, τις πιστωτικές κάρτες που χρωστάμε. Και παίρνουν δικηγορικές εταιρείες. Και δεν είναι δικηγορική εταιρεία πέρα. Τηλεφωνήτριες είναι. Ναι, το ξέρω. Θρασίτατες οι οποίες παίρνουν και απειλούν τον κόσμο.
απειλούν τον κόσμο. Δικηγορικό γραφείο Μπελογιάννη, δικηγορικό γραφείο το Capital B2 που αντιπροσωπεύουν και τα έχουν πάνει για ένα κομμάτι ψωμί και απειλούν και παίρνουν 3 ώρα, 4 ώρα. Και απειλούν και βρίζουν τον κόσμο. Να το πούμε αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ταγκαμπούρη, τι τραβάω. Αυτή τη στιγμή έχω μεγάλο πρόβλημα υγείας και ειλικρινά έτσι μου έρχεται, δεν ξέρω πού με έχουν φτάσει. Ανάθεμα την ώρα που έχουν ψηφίσει αυτά τα φαντς. Μάλιστα, να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Εγώ μιλάω. Βεβαίως, εσείς. Είμαι και εγώ Γιώργος. Είμαι 64 ετών. Και αποφάσισα στα 63 μου να πάρω και εγώ μια σύνταξη μετά από 45 χρόνια δουλειάς. Και μου έχουν βγάλει και μου δίνουν 360 ευρώ να. Για να ζήσω. Όποιος μπορεί να ζήσει με αυτά, να μου το πει και εμένα. Έχουν βγάλει τη γυναίκα μου σε αναστολή 7 μήνες τώρα και περνάμε όμορφα. Και τώρα μου ζητάει αυτό το μούλικο, μου ζητάει 100 ευρώ πρόστιμο, λέει, γιατί δεν έχω κανένα το εμβόλιο. Αυτός ο μούλος είναι τώρα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε άλλο κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Το μόνο που λυπάμαι ότι δεν έχετε πανελλήνια εμβέλεια να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα ο σταθμός σας. Λυπάμαι που δεν έχετε πανελλήνια εμβέλεια. Τώρα, δεν φταίνε αυτοί που κυβερνάνε, κυρία μου. Φταίνε εμείς. Εγώ είμαι άρρωστος κατάκητος. Ετενή έπρεπε να είχαμε σήμερα στο Σύνταγμα 5 εκατομμύρια λαό. Αυτό μόνο θα τους έριχνε. Αυτή είναι ανέστητη. Την οικογένεια αυτή την ξέραμε, κυρία μου. Δεν την ξέραμε. Μας είμαι 80 χρονών άνθρωπος και τους έχω ζήσει στο πετσί μου. Εσύ δεν τους έχεις ζήσει. Τους ξέραμε. Άρα λοιπόν, εφόσον τους ξέραμε, δεν έπρεπε ούτε καν να διδώσουμε στην κάλπη, ούτε απ' έξω. Τώρα, λυπάμαι τα άλλα κανάλια που είναι μεγαλύτερα, πανελλήνιες εμβέλειες, οι οποίοι δυστυχώς είναι χρηματοδοτούμενα από το σημερινό καθεστώς. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Πόσοι βουλευτές βγήκαν από το Sky, κυρία μου? Μπορείτε να μου πείτε? 5. Αυτοί σήμερα όλα τα κανάλια αυτά, το Sky, που χρηματοδοτείται από το κόμμα, το Μαρινάκι που έχει το Μέγα, όλοι αυτοί και οι υπόλοιποι, ο Βαρδινογιάννης που είχε το Σταρ, και όλοι αυτοί δεν είναι πλουτοκράτορες. Αυτοί είναι παπαγαλάκια και πιπηλάνε του κόσμου το αυτή και του λένε περνάς καλά. Τώρα, όσο που λένε και στο εξωτερικό υπάρχει ακρίβεια. Ναι, είναι παγκόσμια αυτή η κατάσταση. Όμως, εκεί ο κόσμος ζει. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ μας έχουν κόψει τη σύνταξη, μας έχουν κόψει τα πάντα. Δεν ζούμε, κύριε μου. Δεν πάει άλλο. Προϊόντα τα οποία δεν οφείλουν να πληρώνουμε τόσο ακριβά, τα πληρώνουμε. Τι κάνουνε, βγαίνει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης. Ποιος? Ο Άδωνης. Ποιος? Ο Άδωνης να κυβερνάει αυτή τη χώρα. Αυτή λέγεται κατάδια. Κύριε Γιώργο, και να κυβερνάει αυτή τη χώρα. Η οικογένεια Μητσοτάκη λέγεται κατάδια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε και άλλους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Πάμε στην κυρία Θεοδώρα. Κυρία Θεοδώρα. Μα με ακούτε? Σας ακούμε, κυρία Θεοδώρα. Ναι, λοιπόν. Πόσα κιλά μπήκε μέσα ο Άδωνης όταν μπήκε στη Νέα Δημοκρατία? Μπήκε 80 κιλά και είναι 180. Είναι 180 κιλά τώρα. Ο πρωτοψάλτης πόσα κιλά μπήκε? Μπήκε 40 και είναι 100 κιλά από το φαΐ που κάνουν. Δεν μου λέτε τα προσφυγικά εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ξέρετε, δεν πληρώνουν τίποτα και τα έχουν καταπατήσει όλα. Όλα. Και έχουν διώξει την οικοκυρέως και μπήκαν αυτοί μέσα και δεν μπορούν να πλησιάσουν. Αυτά δεν τα βλέπουν. Ούτε φως, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Ούτε ενίκεια. Και εμείς να πάμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι θέλουν 500 ευρώ. Και αυτοί μένουν τσάμπα μέσα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Θεοδώρα. Πριν ακούσουμε άλλες γραμμές, πάμε FF Stroma, εταιρεία κατασκευής ελληνικών στρωμάτων του κυρίου Γιάννη Σπίνου, με το κεντρικό κατάστημα Φυγαλίας 3 στην Κηφισιά. Πάμε να δούμε τις σημερινές προσφορές τους.
Όμως τώρα περνάμε στον κωδικό 00104. Θα μιλήσουμε για ένα ατομικό στρώμα, ένα στρώμα φτιαγμένο από pocket spring με αφρολάτεξ 4 πόντους αναπλευρά και ύφασμα αντιβακτήριαλ καπιτοναρισμένο με 400 βάτα. Ένα στρώμα ανατομικό, ένα στρώμα το οποίο αγκαλιάζει πάρα πολύ καλά το σώμα. Μιλάμε για μια κατασκευή την οποία μπορεί να αποκτήσετε σε διπλή διάσταση, σε διάσταση 1,40, 1,50 και 1,60 στα 400 ευρώ. Η τιμή είναι 400 ευρώ. Η πραγματική τιμή αυτού του στρώματος είναι στα 850 ευρώ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτω από τη μισή τιμή, σε μια έκπτωση καταπληκτική, σε μια πολύ μεγάλη έκπτωση από την ΕΦΕΣ. Ένα στρώμα που αγκαλιάζει και αυτό πάρα πολύ καλά το σώμα. Θα σας δείξουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή το πώς αγκαλιάζει και αυτό το στρώμα το σώμα μας. Λοιπόν, ανατομικό στρώμα ΕΦΕΣ είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να αγκαλιάζει πάρα πολύ καλά το σώμα. Να πιάνετε πάρα πολύ καλά η μέση, πουθενά κενό, η μέση είναι απόλυτα αγκαλιασμένη, η γοφή βουλιαγμένη, ό,τι δείχνουμε πάντα. Η σωστή στάση του σώματος, η πλάτη πιασμένη, ίσιο το σώμα όπως είναι ελεύθερο επιπλέοντας στην επιφάνεια του νερού. Πάρα πολύ καλή κατασκευή, πολύ μελετημένη. Μία κατασκευή επαναλαμβάνω, pocket spring, ατσάλινο λαμάκι γύρω γύρω, ζώνη στήριξης, αφρολάτεξ, 4 πόντους αναπλευρά, ύφασμα, αντιβακτήριαλ με 400 βάτα. Τελικό αποτέλεσμα, το βλέπετε μόνοι σας. 400 ευρώ από την ΕΦΕΣ, 400 ευρώ από 850. Μια ευκαιρία πραγματική. ΕΦΕΣ, 400 ευρώ, στρώμα ΕΦΕΣ. Πάμε να ακούσουμε και άλλους τηλεθεατές. Πραγματικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Γίνεται πραγματικά χαμός με ένα τηλεφωνικό κέντρο να έχει κοκκινήσει στην κυριολεξία, να έχει καεί από την αγανάκτηση του κόσμου που παίρνει τηλέφωνο για όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Πάμε όμως σε επόμενη γραμμή. Πάμε στον κύριο Θανάση. Κύριε Θανάση. Καλησπέρα κύριε Καμπούρη, με ακούτε? Σας ακούμε κύριε Θανάση. Γύρε Καμπούρη, εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να θίξω ένα θέμα εντελώς διαφορετικό. Ναι. Εδώ και κάποια χρόνια δουλεύω στον κλάδο των security. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας καταγγείλω, απλά να αναφέρω και να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Υπουργός Εργασίας για τα διάφορα τραγελαφικά που γίνονται στον κλάδο αυτών. Μιλάμε για πέραν από τη χαμηλή μισθοδοσία που δεν αγγίζει καν σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν το κατώτατο μισθό, για τις συνθήκες εργασίας σε πάρα πολλές εταιρείες. Μιλάμε για 12 ώρα, ελλειπή ένσημα, δηλαδή να μην σε πληρώνουν, να μην σου βάζουν... Αναφέρεσαι στα σοβαρά προβλήματα που έχει ο κλάδος των security. Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι σοβαρότατα τα προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και δυστυχώς υπάρχει μια διαφορία, θα έλεγα, του Υπουργείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Εδώ πέρα υπάρχει διαφορία για όλους και για όλα. Σίγουρα, σε όλους τους κράτους. Το περίεργο θα ήταν να μην αδιαφορούσανε. Ακριβώς κύριε Καμπούδη, δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο, δηλαδή, η αδιαφορία τους να δουλεύουν τόσες χιλιάδες κόσμου σε αυτό το χώρο. Δεν είναι 100-200 άτομα, μιλάμε για χιλιάδες άτομα. Μάλιστα. Γιατί πολύ απλά είναι ένας χώρος ο οποίος μπορείς να βρεις δουλειά, αλλά οι συνθήκες εργασίας, η πληρωμή... Θα κανονίσουμε μια εκπομπή που να ασχοληθούμε αποκλειστικά και με αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Ζωή για να ακούσουμε και άλλες φωνές. Κυρία Ζωή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε κύριε Ζωή. Και στο πάνελ σας. Να είστε καλά. Εγώ θα πω κάτι κύριε Καμπούρη μου. Κάθε φορά αυτό το πράγμα γίνεται. Βγαίνουμε, γίνονται οι εκλογές, ψηφίζουμε, ξαναβγαίνουμε, ξανακλαίμε. Δεν είχαμε πατριώτη. Δεν είχαμε το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό, τον κύριο Καρατζαφέρη. Αυτόν δεν έπρεπε να είχαμε μέσα στη Βουλή. Έπρεπε ή δεν έπρεπε. Βγάλανε τον Άδωνη. Τα
ξεχνάμε. Ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, κύριε Φίλιππα. Μάλιστα, κύριε Ζωή. Ο κύριος Καρατζαφέρης, 1 εκατομμύριο. Και τον αμφισβητήσανε, βοηθούσε τους φτωχούς. Δηλαδή, τι δεν έλεγε σωστά αυτός ο άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά, κύριε Ζωή. Να είσαστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε, ένα βίντεο το οποίο θα μας παράζει η καρδιά. Πάμε να δούμε, για να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε τα γενέθλια, αυτά τα οποία θα δείτε και θα σπαράξει η καρδιά σας. Αναφερόμαστε στην υπόθεση της Πάτρας. Πάμε να δούμε λοιπόν τα γενέθλια της Ροτζίνας. Παρακαλώ. Το συγκεκριμένο βίντεο τραβήχτηκε το 2016, όπου ήταν τα τρίτα γενέθλια της αδικοχαμένης Ροτζίνας. Στιγμές ευτυχίας για το μικρό κοριτσάκι που είχε στο πλάι της, τους φίλους της και την αδερφούλα της, τη Μαλένα, που τότε ήταν ενός έτους. Πάμε γρήγορα να δώσουμε Gold Reaction Collagen, περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Gold Reaction Collagen. Τρεις λέξεις θησαυρός. Χρυσό, όπως η αναμφισβήτητα ευεργετική αξία της κουρκουμίνης, δραστικό, όπως ένα τόσο σημαντικό συμπλήρωμα διατροφής οφείλει να είναι. Αυτό το κολαγόνο αλλάζει την καθημερινότητα και τη διάθεσή σας προς το καλύτερο. Με τις ευεργετικές ιδιότητες του Golden Reaction Collagen θα δείτε τον οργανισμό σας να αναγεννάται. Ας ακούσουμε όμως τώρα τον πλέον ειδικό και καταξιωμένο βοτανολόγο Δημήτριο Μαργέτη. Το κολαγόνο είναι ίνες που απαρτίζουν τον συνδετικό ιστό του σώματος και που συγκρατούν όλα τα τους μυς και όλα τα ζωτικά όργανα. Αυτό είναι το κολαγόνο και είναι ζωτικής σημασίας, διότι επιδρά παντού. Πέραν του ότι στηρίζει όλο το σώμα, βοηθάει και στην παραγωγή της, για την ενυδάτωση της επιδερμίδας. Εάν μας λείπει το κολαγόνο, δημιουργούνται πολλές ασθένειες και ειδικά στο αίμα. Η κουρκουμίνη που έχει μέσα είναι, όπως είπα, ένας βασιλεύς των βοτάνων. Η κουρκουμίνη είναι ουσία η οποία προέρχεται από το κουρκουμά. Το 70% της δράσης από τον κουρκουμά τον έχει η κουρκουμίνη. Και το 30% το έχει όλο το υπόλοιπο φυτό, η ρίζα δηλαδή. Ναι. Όταν κάνουμε χρήση κουρκουμίνης για οποιαδήποτε ασθένεια, γιατί λέω για οποιαδήποτε ασθένεια. Γιατί η κουρκουμίνη κάνει πρόληψη, αλλά έχει και θεραπείες. Το μαγνήσιο είναι βασικό. Στο αίμα μας, το κεντρικό στοιχείο του μορίου του αίματος είναι ο σίδηρος. Γι' αυτό λέμε έχουμε αναιμία όταν μας λείπει σίδηρος. Όταν λοιπόν παίρνουμε το μαγνήσιο, αυτομάτως ενώνεται μαγνήσιο με σίδηρο και παράγουν νέα κύτταρα, παραγωγή νέων κυττάρων. Και αυτό ανανεώνει και διατηρεί τη μακροζωία και την νεότητα. Το μαγνήσιο λοιπόν από τα πιο σπουδαία συστατικά που είναι μέσα στο κολαγόνο. Η σπιρουλίνα είναι μία πλήρης τροφή. Πλήρης. Περιέχει μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, ωμέγα 3, τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται και πρωτεΐνες. Ό,τι χρειάζεται ένας οργανισμός. Γι' αυτό και λέγεται η μητέρα των τροφών. Παίρνοντας σπιρουλίνα κάθε μέρα, παίρνουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Σε ένα. 211 λοιπόν 1600, τηλεφωνήστε τώρα.
Oh,